Πάμε, Γιώργος Αγγύρης, χαίρετε. Παραφράσιμο, το όμορφα χωριά, όμορφα ναι. Ναι, 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 μα είναι το κρίμα ρε παιδί. Κρίμα ρε παιδί. Μόνο κλειστά και σχολεία κάηκαν και χίλια δυο έχουν καεί. Ναι, υπάρχει κρίμα. Ναι. Κρίμα θα ήταν άμα ήταν ατυχία. Ναι. Δεν είναι ατυχία. Δεν είναι, όχι. Όχι, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Τα λέγαμε και χθες. Η ικανότητα είναι στο απόγειο. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Απλά δεν το λέει κανένας. Δεν το παραδέχεται κανένας. Εντάξει. Όπως πάντα, όπως πάντα. Κοίταξε, μερικές φορές κιόλας καλό να σου πούν. Mm. Από το να ακούσουμε άλλα που ακούγαμε κατά καιρούς, ναι. Καλύτερα να μην ακούμε και τίποτα. Mm. Γιατί είναι, ξέρεις, εκτοξεύεται η πίεση μετά. Βάζεις, δεν είσαι καλά άμα ακούς κιόλας. Mm-hmm. Ξέρεις, μπορεί να βγει να πούμε ότι είχαμε και επιτυχημένη ναι. αντιμετώπιση. Ναι, και αυτό το κάνει χειρότερο. Ναι, θα φουντάρει. Ναι. Σε έξαλλη κατάσταση, γιατί μπορεί να φουντάρει. Τέλος πάντων. Για πάμε. Πού είχαμε μείνει από χτες. Στα τη ΣΑΕΚ, πού είχαμε μείνει. Γιατί μαζί τα λέγαμε. Είχαμε μείνει, πού είχαμε μείνει. Θέλω να μου πεις καταρχήν αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα Λιβάη Γκαρσία. Αυτό σε αρχικά, έτσι, στα αγωνιστικά. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά. Είναι και το πιο μεγάλο ερωτηματικό αγωνιστικό σε ό,τι αφορά την κατάστασή του. Θα περιμένουμε την αυριανή προπόνηση, όπου θα δοκιμάσει νομίζω να μπει στο 100%. Mm-hmm. Εφόσον το καταφέρει και δεν έχει κάποια ενόχληση, θα είναι στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα. Για το χρονικό διάστημα που κρίνει εκείνος, ανάλογα και με την εισήγηση από το ιατρικό team και βέβαια ανάλογα και με τη σκέψη του coach εν ώψη και όφη, έτσι, θυμίζω ότι είναι πολύ μαζί τα μάτς. Ναι, είναι και αυτό. Διαδοχικά, όπως και το άλλο με τη Χάιντουκ, δηλαδή αν υπάρχει φόβος να γίνει κάτι κακό, ας πούμε, στον παίχτη, είναι πολύ πιθανό, το πιθανότερο αν θες, ακόμα και να προστατευτεί λίγο και να παίξει, ας πούμε, στη διάρκεια του μάτς. Mm-hmm. Αν και εφόσον είναι στο 100% παραλαμβάνω βάσει δουλειάς, βάσει προπόνησης, βγάλει το πρόγραμμα. Οπότε θα περιμένουμε αύριο. Παραλαμβάνω γιατί ακόμα και πολύ έτσι κρύα και έξω από την ΑΕΚ να το δεις, υπάρχουν μάτς που είναι σερί. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να ξεπεράσει που είναι και το βασικό της, η βασική της έτσι, στόχευση, την ΝΟΑ έχει επί τα μάτς δύο πολύ σημαντικά για την Ευρώπη, άλλους δύο τελικούς, προκειμένου να μπει στην League Phase του Conference League, mm-hmm. στο League Stage του Conference League. Και λέω ότι είναι πολύ σημαντικά και πάλι τελική, διότι θυμίζω η ΑΕΚ είναι φέτος η μόνη ομάδα που είναι υποχρεωμένη, αδειγνώμως τερμάτισε δεύτερη και μόλις διαβάσει από την κορυφή έτσι, να παίζει κάθε προκριματική διαδικασία την είσοδο της στην Ευρώπη. Δεν έχει μαξιλαράκι ενώ. Ναι. Όπως είχε, ας πούμε. Καλά, πέρυσι, ναι, βέβαια. Έχει ή όπως έχει του χρόνου αν έβγαινε δεύτερη ΑΕΚ. Έτσι, mm-hmm. Και του χρόνου θα έχουμε ανακτήσει τα πέντε εισιτήρια mm-hmm. και θα είναι στο, και το δεύτερο θα δίνει προγραμματικό Champions League, αυτό εννοώ. Ναι. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να δούμε. Όπως και το τι θα επιλέξει ο κόσμος να κάνει, άρα να καταλάβουμε πώς θα διαχειριστεί τις δεκάδες εν ώψη αυτών των σερί αναμετρήσεων. Mm-hmm. Σίγουρα ένα προβάδισμα το έχει, νομίζω ότι το 80% θα διατηρηθεί σε ό,τι αφορά την δεκάδα. Mm-hmm. Ο Στρακός θα είναι κατά δοκάρια δεξιά, παρότα βίντεο με τον Μουκουντή λογικά στα στόπερα αριστερά, ο Χατζησαφή στα χάφος Σιμάνσκι με τον Πινέδα δεξιά, ο Ελίας στον αριστερά, έχουμε τρεις που διεκδικούν μια θέση. Νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω ρυθμού ο Κατσίνοβιτς, αλλά δεν αποκλείω να ξεκινήσει κάποιος εκ των Περέιρα Κοϊτά. Mm-hmm. Πίσω από το Φορ έχει δείχνει να έχει τώρα προβάδισμα Λαμέλα και στην κορυφή ή τον Τζούμπερ ή τον Λιβάη Γκαρσία, έτσι. Mm-hmm. Αμραμπάτ. Αυτή είναι μια σκέψη. Για κορυφή. Από πάγκο, από πάγκο. Mm. Είτε για να υπολογίζεται για την κορυφή είτε για το δεξιά κρότσο επίθεσης. Νομίζω ότι ο Ολλανδο Μαροκινός θα είναι από τον πάγκο. Ούτως ή άλλως με αυτή τη λογική έμεινε στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Η ΑΕΚ πρότεινε στον Νόρτιν να συνεχίσει και κερδίσει την πορεία της σε ό,τι θέση και του βασικού αλλάζει, το καταλαβαίνουμε αυτό έτσι. Αλλά η κουβέντα που έχει γίνει είναι ξεκάθαρη να αξιοποιηθεί και να παίρνει χρόνο συμμετοχή σε μάτς, στη διάρκεια των μάτς ή και σε βασικό σε μάτς που είναι πιο δεύτερη ταχύτητα, θα το πω, σε ένα βαθμό δυσκολίας έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Μάλιστα. Στα αγωνιστικά αυτά. Στα αγωνιστικά, ναι. Στα υπόλοιπα. Κοίταξε τώρα στα υπόλοιπα. Με ρωτάει εδώ ένας για τον Ντομαγκόι Μπράνταριτς. Δεν ξέρω πού έχει προκύψει αυτό. Δεν ξέρω, φίλε μου, έχουν ρωτήσει 150 ονόματα. Ναι, καλά, εντάξει, φαντάζομαι. Θα το ρωτήσουμε, γιατί ναι, ναι, okay. Λίγο έτσι, χωρίς να. Για αριστερό μπακ. Ναι, προφανέστατα για αριστερό μπακ δεν είναι. Ναι.
Θα το δούμε, θα το δούμε. Ξέρω ότι είπα και χθες, με ρωτήσανε και προχθές για τον Μαζουακού, είπα ότι είναι μια περίπτωση που έχει υποδοθεί στην ΑΕΚ και εξεταστεί, αλλά το τελευταίο 15ήμερο από ότι αναφέρει το δικό μου προτάσεις τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάποια κίνηση που να προδίδει ότι η ΑΕΚ κινείται για την περίπτωσή του. Mm-hmm. Αντιθέτως έχει εστιάσει άλλη. Οπότε θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει στο θέμα του αριστερού μπακ. Εγώ, στο ξαναπηνικό μου, δεν καίγομαι και ιδιαίτερα για το αριστερού μπακ. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει καλύτερο από αυτούς που υπάρχουν. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι, το ασπάζομαι mm-hmm. απόλυτα. Θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να γίνει και εκεί η αναβάθμιση. Αλλά εμένα με κύριε του Φορ, νομίζω ότι πρέπει να βρει έναν επιθετικό προτού φτάσουμε στη διαδικασία της αναμέτρησης με τη Χάρη του Κασπέρι. Και υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο mm-hmm. Γιώργο. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο βασικός, ο επιθετικός, αλλά mm-hmm. με τους τραυματισμούς πια να καραδοκούν mm-hmm. και πέρυσι είχε πολλούς τραυματισμούς. Πέρυσι ήταν η χειρότερη σεζόν του, ας πούμε. Έμεινε εκτός από 20 παιχνίδια της ΑΕΚ. Πρέπει να πάρεις έναν επιθετικό που δεν θα σου βγάζει θέματα, ρε παιδί μου. Και παιδί μου, μπορεί και φέτος να μου σου βγάλει θέματα, μπορεί να σου βγάλει τόσο από την πρώτη χρονιά. Γιατί έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί παρεξηγούνται όλα, ότι δεν έχει πάθει θλάση ο Λιβάη, mm-hmm. ούτε έχει πάθει κάποιο τραύμα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η ενόχληση που είναι έντονη, η μαγνητική του ήταν πεντακάθαρη. Θυμίζω ότι από την πρώτη μέρα προετοιμασίας είναι μαζί στην ομάδα ενώ και δουλεύει και έχει παίξει όλα τα μάτς μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Οπότε, ναι, καταλαβαίνω το πρώτο βίο. Αυτό για φέτος θα πρέπει να το δούμε, έτσι, πόσες φορές θα ανταποκριθεί. Ωστόσο, εγώ σου λέω ότι και υγιής και στο 100% να είναι πάντα. Ναι. Πρέπει και να μην λείψει σε κανένα μάτι. Πρέπει να έχεις επιθετικό από πίσω. Και δεν γίνεται να μην έχεις έναν δεύτερο. Προφανώς. Μίνιμουμ δεύτερο. Το λέω και το λέω και το ξαναλέω και το γράφω συνέχεια. Η ΑΕΚ πέρυσι είχε να υπολογίζει σε 4 φορ. Mm-hmm. Σε 4. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει πέραν του Λιβάη Γκαρσία κανέναν. Και άλλο coach. Ο Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο νομίζω έχω καταλάβει ότι εγώ δεν λατρεύω και δεν, όχι δεν υπάρχει σκέψη για μένα, δεν μπορεί να αφισβητείται ακόμα και να αποτύχει όλη τη σεζόν φέτος. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τεθεί κανένα θέμα, δεν προπονείται για μένα στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Άλλο έχω θεωρεί ότι εντάξει υπάρχει χρόνο να περιμένουμε και τέτοια. Για μένα δεν υπάρχει χρόνο. Σε αυτό διαφωνώ το κομμάτι με τον Ματίας Αλμέιδα, διότι θεωρώ ότι όταν είχες 4 που ήταν ο Αλβάη, ο Πόλσε, ο Φανφέρτ και μπορείς να υπολογίζει εκεί τον Αραούχο και τώρα είσαι μόνο με τον Λιβάη και τον Τζούμπερ που τον έχεις χρησιμοποιήσει, οπότε στο δίνω γιατί τον έχει βάλει πολλές φορές φορή, αλήθεια είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάρει έτσι. Δεν γίνεται. Και έπρεπε να είχε δοθεί λύση, το έλεγα το προηγούμενο διάστημα αυτό πολύ πριν για την γραμμή κρούσης, ένα δεύτερο φορές, πολύ σημαντικό παίχτη, πριν μπούμε στη διαδικασία να φτάσουμε στα play-off του conference, είτε BIX αυτά είτε όχι. Mm-hmm. Διότι η σεζόν έχει ξεκινήσει πλέον πολύ ουσιαστικά και μπροστά της η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ απαιτητικά μάτς. Εγώ ξαναπεί, θα είναι και πολύ άσχημα το δεδομένο από τους ΑΕΚ παρασκευιακά και θα πρέπει να έχει εκείνη δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που πρέπει προκειμένου να είναι φουλ ανταγωνιστική και να μην επιτρέψει κανέναν να την δυσκολεύει εντός αγωνιστικών χώρων με κινήσεις εκτός αυτού. Mm. Αυτό λέω. Ναι, κατανοητό. Δεν έχει γίνει όμως αυτό ακόμα. Mm-hmm. Και για μένα, όπως ήταν σούπερ αγωνιστικός σχεδιασμός μέχρι σήμερα, αυτό είναι το καμπανάκι. Όχι το αριστερό μπακ. Γιατί όσο έχεις εκεί δύο παίχτες, έχεις δύο παίχτες. Mm-hmm. Είτε θεωρείς ότι είναι καλή, είτε θεωρείς ότι είναι μέτρη, είτε θεωρείς ότι είναι κακή, αυτό είναι άποψη του καθενός. Έχεις όμως δύο αριστερά μπακ που είναι κανονικά αριστερά μπακ. Στο φορ δεν έχεις δεύτερο. Mm-hmm. Όσο και να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Οπότε για μένα ανεξάρτητα με το τι κάνουν, τι λένε, τι συζητάνε, πρέπει να τρέξει χθες την υπόθεση αυτή, να την τελειώσει. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, αλλά μέχρι να γίνει θα το λέω γιατί μάλλον μπορεί ο Λιβάη Γκαρσία να μην μπορεί να παίξει τα δύο αυτά μάτς, τα πρώτα. Mm-hmm. Με τα πρώτα, τέλος πάντων, τις ευρωπαϊκές συνέχειες με την ΟΑΕ εννοώ mm-hmm. και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός με τον Όφη ο Λιβάη Γκαρσία. Η ΑΕΚ παίζει ένα παιχνίδι που είναι μεγάλη παγίδα σε κεκλεισμένο των θυρών, ξαναλέω, που εύκολα μπορούν τα σφυρίγματα να επηρεάσουν το μάτς, δίχως κερκίδα. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται πολύ σημαντικά εκεί να μην γελάρεις, γιατί μετά το πρόγραμμα τα κάτω ψώματα είναι βατό, ώστε η Άκη να πάει καλά. Ναι, μέχρι να αρχίσουν τα ντέρμπι. Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Και να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή σκέψει η Άκη τώρα να κάνει μια πρόκληση με την ώρα. Να παίξει τον Όφη να κερδίσει και μετά να πάει σε ελληνικό. Mm-hmm. Απογειώνεται η αυτοπεποίθηση, σβήνει η εσωστρέφεια.
Πολύ νομίζω όμως ότι ποντάρουν σε αυτήν την ιστορία αυτή τη στιγμή και γι' αυτό στην ΑΕΚ δεν πρέπει να το επιτρέψουν αυτό. Mm-hmm. Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ναι, με δεδομένο ότι ο Ραντόνια υπέγραψε νέο διαιτές και πάει ιδανικό στη Λαμία, Ζήνη, Τσιλούλης, με αυτές τις περιπτώσεις έχεις εικόνα τι γίνεται? Κοίταξε, νομίζω γενικά ότι μπαίνουμε σε διαδικασία αυτές τις μέρες για γενικότερο κατάγμα, να το πω έτσι. Βασικά, ο Ζήνη είναι άλλη περίπτωση από τον Τσιλούλη. Τσιλούλης ήρθε τώρα. Ναι, δηλαδή... όσο είναι άλλη περίπτωση, κοίταξε, το θέμα είναι πρώτης γραμμής, πως μπορείς, γιατί ναι. αποκτήθηκε ο Τσιλούλης πέρυσι, θυμάσαι, προς ναι. το τέλος σεζόν, ενώ ήταν ελεύθερος το παιδί. Mm-hmm. Και στη διάρκεια αυτή τη σεζόν έμεινε ο Λόρντιν Άμπραμπατ, υπάρχει ο Πάολο Φερνάντες, ήρθε ο Λαμέλα, υπάρχει ο Περέιρα. Πολύς κόσμος. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Μια αναβάθμιση η οποία είναι συγκλονιστική. Ναι. Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα για κάθε πρόσωπο. Δεν ξέρω τι ισχύει για το Τσιλούλη, γιατί μην παρεξηγηθεί για το παιδί, για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω. Είπαμε και τον Πάολο Φερνάντες ότι μια λύση εύκολη για να βγει από τη λίστα και να μπει του μπάτζου είναι αυτός, γιατί έχει πολλούς ΑΕΚ δεξιά. Ναι. Δεν βγήκε όπως είδαμε. Νομίζω όμως ότι όπως και να έχει, αυτές τις μέρες που διανύουμε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, γιατί θυμίζω ότι είναι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου η μεταγραφική περίοδος, η ΑΕΚ θα πρέπει ούτως ή άλλως να αποφορτήσει το ρόστερ της, να το αδειάσει λίγο, να το πω έτσι. Mm. Ειδικά σε θέσεις που παρατηρείται το φαινόμενο 4 και 3 επιλογών, για παράδειγμα. Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.